Μας απασχολήσει μία έρευνα η οποία εκπονήθηκε, όπως σας είπα και πριν, από το νέο ΙΝΚΑ τον τελευταίο μήνα, και αντικείμενο αυτής ήταν η ικανοποίηση των πολιτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα. Ένα μεγάλο ζήτημα, το συζητάμε κατά καιρούς. Φυσικά η πανδημία έχει αφήσει ανοιχτή την συζήτηση αυτή. Σχεδόν 3.000 άνθρωποι ήταν το δείγμα αυτής της έρευνας και έχει ενδιαφέρον να δούμε τα αποτελέσματα μετά τα 2 και πλέον χρόνια πανδημίας. Εμείς θα υποδεχθούμε τώρα τον κύριο Πέτρο Παπά, συντονιστή της ομάδας υγείας του νέου ΙΝΚΑ, για να συζητήσουμε για τα αποτελέσματα της έρευνας που παρουσιάστηκαν πριν από λίγο. Καλησπέρα σας, κύριε Παπά. Καλησπέρα, κυρία Λικουρίνου, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πολλά και διάφορα τα ερωτήματα που θέσατε στους πολίτες. Να δώσουμε μια αρχική εικόνα. Μετά από αυτή την περίοδο της πανδημίας, πόσο ικανοποιημένοι είναι οι πολίτες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες? Ήταν μια πολύ μεγάλη έρευνα αυτή που διεξήχθη από το νέο ΙΝΚΑ, σχεδόν 3.000 ανθρώπων, όπως είπατε, άρα αυξάνει και την αξιοπιστία της, σε σχέση με τα αποτελέσματα. Ένα πρώτο σχόλιο που θα είχα να κάνω σε σχέση με τα αποτελέσματα είναι ότι χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες αυτά τα αποτελέσματα. Ενώ οι πολίτες, οι καταναλωτές υπηρεσιών υγείας φαίνονται να είναι ευχαριστημένοι από το επίπεδο των ιατρών, από την ευγένεια που διαθέτει το ιατρικό προσωπικό απέναντί τους και ενδεχομένως και από την αντιμετώπιση των αμυγός ιατρικών προβλημάτων τους. Εκεί όπου εμφανίζονται πολύ δυσαρεστημένοι είναι στους χρόνους αναμονής στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, στους χρόνους αναμονής για να εξεταστούν από κάποιον γιατρό, το πόσο χρόνο χρειάζεται να περιμένουν στο τηλέφωνο για να κλείσουν ένα ραντεβού με τον γιατρό, ενώ αξιολογούν ως πολύ ακριβές τις υπηρεσίες υγείας. Θεωρούν ότι πληρώνουν το 70% του δείγματός μας, θεωρεί ότι πληρώνει πολύ περισσότερα για την υγεία από όσα αντέχει η τσέπη του. Mm-hmm. Και μιλάμε για ένα δείγμα στο οποίο το 65% των ανθρώπων που μας απάντησαν έχουν εισοδήματα κάτω των 20.000 ευρώ. Μπορούμε να καταλάβουμε πόσο δύσκολη είναι αυτή η εξίσωση, ειδικά για τους ανθρώπους αυτούς. Υπάρχει διαχωρισμός για την περίοδο προ-πανδημίας και μετά-πανδημίας, κύριε Παπά? Ναι, αυτό που ρωτήσαμε σε σχέση με την πανδημία είναι πόσοι από τους ανθρώπους οι οποίοι μας απάντησαν χρειάστηκε να νοσηλευτούν για COVID σε κάποιο νοσοκομείο ή ακόμα λιγότεροι ήταν βέβαια αυτοί που νοσηλεύτηκαν σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας και πόσο ικανοποιημένοι μείναν από τις υπηρεσίες υγείας τις οποίες τους δόθηκαν. Οι απαντήσεις ήταν μάλλον αρνητικές. Το 65% περίπου του δείγματος δεν ήταν ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που πήρανε σε σχέση με την πανδημία. Mm-hmm. Τώρα, σε σχέση με τη μεταβολή, έχουμε ένα ερώτημα το οποίο θέσαμε στους συμμετέχοντες. Πόσο η οικονομική κρίση γενικά επηρέασε την υγεία, άρα και η περίοδος της πανδημίας. Mm-hmm. Και πάλι το 65-70% του δείγματος μας απάντησε ότι επηρεάστηκε η υγεία του σημαντικά από την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Mm-hmm. Έχουμε εικόνα από το αν έχουμε φύγει από τα μονοθεματικά νοσοκομεία, κύριε Παπά, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα αυτός ήταν ο φόβος μας. Επειδή έπρεπε να στηρίξουμε όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση που προέκυπτε από την πανδημία, ξεχάσαμε άλλα ζητήματα υγείας και χρόνιους ασθενείς οι οποίοι έπρεπε να λάβουν την αγωγή τους. Έχουμε φύγει από αυτό το σημείο? Έχουμε φύγει μερικώς. Είμαι και εγώ γιατρός σε δημόσιο νοσοκομείο. Δουλεύω στο νοσοκομείο του Κιλκής, είμαι διευθυντής στα επίγοντα. Ναι, τα νοσοκομεία έχουν ξεκινήσει στο μεγαλύτερο μέρος τους ξανά να δουλεύουν με μια πλήρη λειτουργία, να γίνονται τα χειρουργεία, να γίνονται στο βαθμό που είναι δυνατό και όπου υπάρχει προσωπικό τα τακτικά ιατρία. Ωστόσο, είναι πολύ μεγάλος ο όγκος των περιστατικών που καλούμαστε να διαχειριστούμε, ακριβώς γιατί τα 2-7 χρόνια πολλά περιστατικά μείνανε πίσω, mm-hmm. πολλά χειρουργεία μείνανε πίσω. Γνωρίζετε κι εσείς το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με τους αναισθησιολόγους στη χώρα. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να είναι πολύ μεγάλες αυτές οι λίστες mm-hmm. αναμονής και μας το τονίζουν αυτό οι ασθενείς, οι καταναλωτές υπηρεσιών υγείας στην έρευνά μας, ότι περιμένουμε πολύ. Και μάλιστα εμπιστεύονται, λένε το ΕΣΥ, σε ένα 60%, ένα 40% εμπιστεύεται τον ιδιωτικό τομέα, αλλά οι αναμονές αυτές είναι μεγάλες ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα πλέον, mm-hmm. γιατί είναι πολλά τα περιστατικά τα οποία συσσωρεύτηκαν. Mm-hmm. Θα έρθουμε να δούμε... και σε αυτό, γιατί το κομμάτι της ιδιωτικής υγείας είναι και αυτό σημαντικό και ένα ζήτημα που θίξατε και εσείς. Επειδή όμως αναφερθήκατε στο Κιλκής, ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε ρωτήσει τους ανθρώπους που συμμετέχουν και αν υπήρχε διαφορά μεταξύ περιφέρειας και μεγάλων αστικών κέντρων. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και στοχευμένη η ερώτηση σας, κυρία Λικουρίνου. Όντως, και είναι και ένα πολύ σύγχρονο θέμα οι ανισότητες της υγείας. Ναι, ένα 30% των ανθρώπων που απάντησαν στην έρευνά μας ήταν από επαρχιακές πόλεις, από πόλεις κάτω των 100.000 κατοίκων.
Και σε μια πρώτη ανάλυση στατιστική που κάναμε, οι άνθρωποι οι οποίοι λαμβάνουν υπηρεσίες από περιφερειακά νοσοκομεία είναι περισσότερο δυσαρεστημένοι σε σχέση με, με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ειδικά στο κομμάτι του COVID, κάτι που επιβεβαιώνεται και από άλλες έρευνες συναδέλφων. Η μελέτη Λίτρα την γνωρίζουμε όλοι σε σχέση με τις νοσηλίες στις ΜΕΘ της χώρας. Κάποια άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά όμως της επαρχίας είναι ίσως πιο ενθαρρυντικά και εκεί γιατί υπάρχει ο προσωπικός, ο αγροτικός, ο αγροτικός γιατρός, δηλαδή μικρά μέρη δεν αναφέρουν τόσο μεγάλους χρόνους αναμονής στα τμήματα επειγόντων περιστατικών ή στα περιφερειακά ιατρία και εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα του οικογενειακού γιατρού, ο οποίος γίνεται άλλη μια προσπάθεια, αλλά δυστυχώς όλες οι προσπάθειες οι οποίες έχουν γίνει μέχρι τώρα έχουν πέσει στο κενό, στο να υπάρχει ένας προσωπικός, ένας οικογενειακός γιατρός, στον οποίο ο πολίτης γρήγορα και άμεσα να μπορεί να απευθύνεται για τα προβλήματα υγείας του. Αν έρθουμε λιγάκι στο κόστος τώρα της θεραπείας, κύριε Παπά, αναφέρατε κάποια στοιχεία και νωρίτερα. Χρειάζεται οι πολίτες να βάλουν το χέρι στην τσέπη ή η ασφάλειά τους επαρκεί? Πώς έχουν τα πράγματα? Γιατί τα βασικότερα προβλήματα που ανεφέραμε στην αρχή, όπως για παράδειγμα η αναμονή, η ταλαιπωρία, θα μπορούσαν να ξεπεραστούν. Αλλά αν κάποιος δεν μπορεί να καλύψει οικονομικά τις ανάγκες αυτές, είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Σύμφωνα με την έρευνα, αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές υπηρεσιών υγείας, οι χρήστες υπηρεσιών υγείας σήμερα, το ότι θεωρούν το κόστος δυσβάσταχτο, πολύ μεγαλύτερο από όσο μπορούν να αντέξουν. Στην ερώτηση το αν πληρώνουν παραπάνω, το 70% και παραπάνω της 100% μας απάντησε πληρώνω πολύ περισσότερα από όσο μπορώ να υποστηρίξω για την υγεία μου. Και εδώ μιλάμε και για το είμαστε όλοι ασφαλισμένοι σε κάποια ταμεία. Τα ταμεία αυτά συμμετέχουν φυσικά στο δημόσιο που παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες υγείας, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα πληρώνουν ένα σημαντικό ποσό για να καλύπτουν κάποιες ανάγκες. Εκεί το κράτος και η πολιτεία πρέπει να εξετάσει τελικά τι πληρώνουμε εμείς και τι πληρώνουν τα ταμεία στους ιδιώτες και πώς αυτή η σχέση μπορεί να εξορθολογιστεί, ούτως ώστε κάποιος να μπορεί να απευθύνεται και στον ιδιωτικό τομέα, γιατί ακριβώς έχει αυτή την ασφάλεια. Πληρώνουμε όλοι μας αρκετά λεφτά και ως Ινστιτούτο Καταναλωτών, υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματα των καταναλωτών υπηρεσιών υγείας, αυτό προσπαθούμε να τονίσουμε, ότι πρέπει να διεκδικήσουμε τα λεφτά που δίνουμε για ασφάλεια να πιάνουν τόπο. Συμπερασματικά, κύριε Παπά, εγώ αυτό που κρατώ είναι ότι τον καλό βαθμό από τους πολίτες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, παίρνει το ανθρώπινο δυναμικό. Όλοι αυτοί που δίνουν την ψυχή τους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες. Πολλές φορές χρειάζεται να τους δυσαρεστήσουν και λόγω έλλειψης χρόνου, εξοπλισμού, ανθρωπίνου δυναμικού γενικότερα στα νοσοκομεία. Αλλά είναι και το δυνατό χαρτί του συστήματος υγείας, έτσι δεν είναι? Ναι, σε ερωτήματα σε σχέση με το αν είναι ευχαριστημένοι από την ευγένεια ή από τον τρόπο που τους εξηγήθηκε η πάθησή τους ή από την αντιμετώπιση την ιατρική, την αμιγώς ιατρική, οι καταναλωτές υπηρεσιών υγείας απαντάνε σε μεγάλο ποσοστό ότι είναι πολύ ευχαριστημένοι από τις υπηρεσίες τις οποίες τους έχουν δοθεί. Και πάλι μιλάμε για ποσοστά τάξης του 60, του 70, του 75% που λένε ότι ο γιατρός ή το ιατρικό ή το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό με αντιμετώπισαν με ευγένεια. Οπότε αυτό είναι ένα χρήσιμο στοιχείο, ένα παρήγορο στοιχείο και πρέπει να επενδύσουμε στο ιατρικό προσωπικό, θεωρώ, της χώρας μας. Να μην αφήσουμε το brain drain να μας πάρει και άλλους επιστήμονες στο εξωτερικό. Οι καλύτερες εργασιακές συνθήκες, η καλύτερη υλικοτεχνική υποδομή, και είναι ένα θέμα που επισημαίνουν οι καταναλωτές υπηρεσιών υγείας, ότι δεν υπάρχει αυτή η υλικοτεχνική υποδομή, θα μπορέσει να μας δώσει ένα πιο αξιόπιστο σύστημα υγείας. Εύχομαι, κύριε Παπά, οι έρευνες αυτές έτσι να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο και για όσους σχεδιάζουν τις παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα. Άλλωστε, αυτό είναι το σημαντικότερο κομμάτι. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία αυτή. Εγώ, κυρία Λικουρίνου.